Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, κατά προοδευτικών τρόπων μας εισάγει εις την εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, έτσι που δημιουργείται ένας εορταστικός κύκλος, ώστε την κυρία εορτή 14 Σεπτεμβρίου να πλαισιώνουν δύο Κυριακές. Η μία, πρώτης Υψώσεως, η σημερινή, και η άλλη μετά την Ύψωση. Σε αυτές τις δύο Κυριακές υπάρχουν ανάλογα ευαγγελικά αναγνώσματα, σταυρώσιμα, ώστε η μεν πρώτη Κυριακή είναι προφωνήσιμος, προφωνή, προφωνήσιμος της εορτής, η δε Δευτέρα Κυριακή είναι ο απόϊχος της εορτής. Ακόμη μεταξύ της εορτής της Μεταμορφώσεως 6 Αυγούστου και της Υψώσεως 14 Σεπτεμβρίου μεσολαβούν 40 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των δύο ημερών της 6ης και της 14ης. Επειδή η μεταμόρφωση συνέβη ο λίγον πρώτου πάθους, όπως μας λέγουν οι ιεροί ευαγγελιστέ, όμως κάπου το Φεβρουάριο, διότι τον Μάρτιο έγινε η Σταύρωση του Χριστού, συνεπώς ο λίγον προ της, του πάθους πρέπει να ήταν ίσως κάπου τέλη Φεβρουαρίου, κάπου εκεί. Η Εκκλησία μας όμως, για να προβάλλει άλλη μια φορά των Τίμιων Σταυρών εκτός από τη Μεγάλη Παρασκευή, αφού μάλιστα την ημέρα της Υψώσεως, όπως ακούσατε σήμερα, η Ευαγγελική Περικοπή είναι μεγάλο, όχι σήμερα, συγγνώμη, την Τετάρτη 14 του μηνός, είναι μεγαλοπαρασκευιάτικη. Αναφέρεται ακριβώς σε Ευαγγελική Περικοπή που διαβάζουμε και την Μεγάλη Παρασκευή, με σκοπό η Εκκλησία μας πάντοτε να δημιουργήσει μια νέα Μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό είναι και η μέρα εκείνη η μέρα νηστείας. 14 Σεπτεμβρίου έχουμε νηστεία, εκτός αν συμπέσει Σάββατο Κυριακή που έχουμε κατάλυση μόνον ελαίου. Αλλά γιατί αυτή η προβολή που επιθυμεί τόσο η Εκκλησία? Διότι η παρουσία του Τιμίου Σταυρού δίδει όλο το νόημα του χριστιανισμού. Ο Σταυρός είναι η προβολή της αγάπης του Θεού, αλλά και η προβολή της θυσίας του ανθρώπου χάριν του Θεού. Θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά ας δούμε έτσι τα πράγματα, να τα βάλουμε στη σειρά, πως καταρχάς προτυπώνονται όλα αυτά σε σχέση με τον Τίμιο Σταυρό ακόμη και από αυτήν την Παλαιά Διαθήκη. Το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, σαν σύμβολο αγάπης του Θεού και σωτηρίας του ανθρώπου, υπάρχει, θα το δούμε, σε πλήστα όσα σημεία, πλήστα αναρρύθμιτα, επιτρέψατε μου να το πω και κυριολεκτό, σημεία της Παλαιάς Διαθήκης. Και η πιο μικρή κίνηση που γίνεται στην Παλαιά Διαθήκη προτυπώνει τον Τίμιο Σταυρών. Αλλά θα αναφέρομαι μόνον χάρη συντομίας τρία σημεία. Ο λαός του Θεού, ένα πρώτο σημείο, πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα και σώθηκε με δύο μόνον κινήσεις της ράβδου του Μωυσέως,
που απετέλεσαν σταυρό, διότι εκτύπησε την Ερυθρά Θάλασσα κάθετα, έγινε ξηρά, επέρασαν και κατ' εντολή του Θεού εκτύπησε την, με το ραβδί του πάντοτε, εκείνο που επετέλεσε και τις 10 πληγές εις την Αίγυπτο, ξανακτύπησε την Ερυθρά Θάλασσα οριζόντια και έκλεισε η θάλασσα. Συνεπώς εκεί επετελέστη το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό οι ιεροί υμνογράφοι λένε στον πρώτον ιρμό, στον ιρμό της πρώτης οδής, «Σταυρών χαράξας Μωσής». Πώς εχάραξε τον σταυρόν ο Μωυσής? Με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Χτύπημα έτσι, χτύπημα έτσι. Ακόμη, για να αντιμετωπιστούν οι πρώτοι πολεμήσαντες των λαών του Θεού, που ήσαν οι Αμαλικίτε, οι πρώτοι που επολέμησαν τους Εβραίους εις την έρημον, έπρεπε κατ' εντολήν του Θεού όλη μέρα που έγινε το η μάχη των Ισραηλιτών με τους Αμαλικίτες, ο Μωυσής να είχε απλωμένα τα χέρια του σε τύπο σταυρού. Αυτό όλη μέρα έτσι έπρεπε να είναι έτσι. Ανέβηκαν επάνω σε ένα βουνό στην κορυφή και εκεί έπρεπε να έχει ο Μωυσής διαρκώς τα χέρια του έτσι. Επειδή όμως ήτο ηλικιωμένος, σημειώσατε ότι όταν κατέβαζε τα χέρια του ο Μωυσής, τότε νικούσαν οι Αμαλικίτε. Και όταν ανέβαζε τα χέρια του ο Μωυσής, τότε νικούσαν οι Ισραηλίτε. Επειδή όμως, σας είπα, ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος, είχε δε μαζί του δύο συνοδούς, τον αδελφό του τον Ααρών και τον Ορ με ωμέγα, ωμέγα ρο, Ορ, αυτοί τότε ήσαν κάτω από τα χέρια του και ο μένας κρατούσε το ένα του χέρι, διότι και εμείς και νεότεροι να είμαστε και υγιείς να είμαστε, μία ολόκληρη μέρα να έχουμε τα χέρια μας εκεί απλωμένα δεν μπορούμε, αδύνατο. Και του κρατούσε ο Αρών το ένα χέρι και ο Ορ το άλλο χέρι. Και έτσι όταν έκλεισε η μέρα, έδισε ο ήλιος, οι Ισραηλίτε ήσαν νικητέ εις των πόλεμων αυτών. Πώς ενίκησαν? Ενίκησαν με την άκτιστον ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Προσέξτε τι είπα, την άκτιστον ενέργεια. Ενέργεια που είναι άκτιστος, δεν αποτελεί δηλαδή δημιούργημα. Όλες οι ενέργειες οι άκτιστες απορρέουν από τον αιώνιον Θεόν. Λοιπόν, δυνάμει αυτής της ακτίστου ενεργείας του Τιμίου Σταυρού, πρώτου ιστορικού σταυρού που στήθηκε εις το Γολγοθά, ενήργη αυτή η ενέργεια, γι' αυτό και ενίκησαν οι Ισραηλίτε. Και ό,τι άλλο συνέβη εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι όμως αξιοπαρατήρητον το εξής. Τουλάχιστον κατά την ελληνική μετάφραση το όνομα Ααρών αρχίζει από Α. Το όνομα Ορ, ο Μέγαρος σας ξαναλέγω, είναι, αρχίζει με ωμέγα. Ο Μωυσής είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Όταν μάλιστα λέγει εκείνη την περίφημη προφητεία του περί Μεσσίου, είναι στο Δευτερονόμιο, ότι θα έρθει κάποιος, ο Μεσσίας, που θα είναι σαν και εμένα. Δηλαδή τι σαν και εμένα? Θα είναι νομοθέτης. Αυτό εννοεί σαν και εμένα. Αλλά δεν συγκρίνεται φυσικά το πρωτότυπο με την εικόνα, αλλά αναφέρεται ειδικά εις το θέμα του ότι θα είναι νομοθέτης. Και αυτός ποιος θα είναι? Εκείνος που θα αντίπηλεει σε αυτόν θα χαθεί. Θα χαθεί.
Είναι λοιπόν ο Μωυσής τύπος του Ιησού Χριστού στο μέσο, και έχει τους δύο Ααρών, Αλφα, Ορ, Ωμέγα. Α, βρήκαμε την ταυτότητα ποιος είναι εκείνος που θα έρθει, ο Αλφα και ο Ωμέγα, η αρχή και το τέλος. Ο Χριστός το είπε, εγώ είμαι το Αλφα και το Ωμέγα, η αρχή και το τέλος. Βλέπετε παρακαλώ συμφωνία της γραφής. Και να υπάρχουν, πώς μέχρι την εποχή του Χριστού αυτά πέρασαν 1500 χρόνια. Είναι καταπληκτικό δηλαδή. Και ένα τρίτο σημείο να σας πω, στο 21ο κεφάλαιο των Αριθμών, είναι βιβλία της Πεντατεύχου στην Παλαιά Διαθήκη, διαβάζουμε ότι όταν οι Εβραίοι οδηπορούσαν στην έρημο, κάποια μέρα εγόγγισαν κατά του Θεού και του Μωυσέως, διότι λέει το μάνα δεν τους άρεσε. Δεν είχαν δίκιο όμως, δεν είναι της ώρας να σας πω τι ήταν αυτό το μάνα, και το ονόμασαν το μάνα διάκαινον άρτων, το και με έψιλον, κούφιο ψωμί, τυποτένιο, άχρηστο. Και τότε εθυμώθη Κύριος οργή, με οργή ο Κύριος εθυμώθη δια την αχαριστία αυτού του λαού, και για να τον τιμωρήσει απέστειλε, όλοι το ξέρουμε αυτό, εκείνα τα φαρμακερά φίδια, τις οχές εις την έρημον, και όποιον εδάγκωναν σε λίγη ώρα πέθαινε. Όμως ο Θεός πάντοτε οικονομεί. Όταν κάνει μια κίνηση ιστορική, να βάζει και άλλα στοιχεία στην κίνηση αυτή, ώστε η κίνηση να είναι πολύ σήμαντος. Τότε ο λαός ευόησε, μετενόησε και ζήτησε το έλεος του Θεού. Πέθαναν συνέχεια. Και τότε λέει ο Θεός στον Μωυσή, φτιάξε ένα κοντάρι. Το κοντάρι αυτό δεν αναφέρεται με ρητός στο βιβλίο των Αριθμών, αλλά από άλλα σημεία γνωρίζουμε ότι ήταν τύπος σταυρού, γιατί έπρεπε εκεί να στερεωθεί ένα χάλκινο φίδι. Πώς θα εστερεώνεται? Παρά μόνο εάν στο κοντάρι υπήρχε κάτι που μπορούσε εκεί να στερεωθεί, και όχι μόνον ευθύγραμμο το κοντάρι. Συνεπώς σταυρός, και επάνω εκεί το χάλκινο φίδι, το οποίο χάλκινο φίδι δεν είχε δηλητήριο. Λέει λοιπόν, όποιος θα δαγκωθεί από φίδι, λέει ο Θεός, και κοιτάξει, διότι ήταν στο μέσον του στρατοπέδου, ώστε να είναι ορατό το κοντάρι και το φίδι από πολύ μακριά, σε όλο το μήκος και πλάτος του στρατοπέδου, 2 εκατομμύρια λαός ήταν, να βλέπουν, και τότε βλέποντας εκεί να μην πεθαίνουν. Τι σημασία έχουν αυτά? Πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αγαπητοί μου, αλλά δεν θα μείνουμε παρά μόνον ότι εδώ προημιάζεται η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. 1500 χρόνια μετά από το περιστατικό αυτό, ο Κύριος, συζητώντας με τον Νικόδημον για την απολύτρωση του ανθρώπου, ήταν νομοδιδάσκαλος ο Νικόδημος, του είπε, και καθώς Μωυσής, αυτό που ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, όπως ο Μωυσής ύψωσε ψηλά το φίδι στην έρημο, το χάλκινο φίδι, ούτως υψωθήνε δι των υιών του ανθρώπου. Έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή εκείνο το χάλκινο ακίνδυνο συνεπώς φίδι, τι προτύπωνε, προετύπωνε τον Ιησού Χριστόν. Ή να πάσω πιστεύωνη σε αυτόν μη απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνιον, ώστε εκείνος που βλέπει εις τον Σταυρόν τον Υιόν του Θεού και πιστεύει ποιος είναι αυτός που είναι στον Σταυρόν, να μην χάνεται, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Η εικόνα και το πρωτότυπο. Τι βλέπουμε?
όντως την άκτιστον ενέργειαν του Τιμίου Σταυρού να ενεργεί στο λαό για τη σωτηρία του, και αυτό δείγμα αγάπης του Θεού. Γι' αυτό λέγει και ο Ιωάννης στη σημερινή πάλι ευαγγελική περικοπή: ούτω γαριγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύων, προσέξτε, ο πιστεύων, προσέξτε, ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Όπως και οι Εβραίοι αν έλεγαν τι κουταμάρες είναι αυτά τα πράγματα, τι θα πει, με δάγκωσε το φίδι και να κοιτάξω τώρα εκεί πέρα και να γίνω καλά και να μην πεθάνω. Απιστία. Εάν κάποιος το έλεγε, θα πέθαινε από το δάγκωμα του φιδιού. Εάν έλεγε πιστεύοντας, το είπε ο Θεός, δεν θα πέθαινε. Εδώ δε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Όχι πια από ένα ορατό φίδι να δαγκωθεί κανείς, αλλά από το νοητό φίδι, τον διάβολο, την αμαρτία, και να μην πεθάνει και να ζήσει ζωή αιώνια. Πιστεύοντας πού? Εις εκείνον ο οποίος εκκρεμάσθη επί του Σταυρού. Ώστε η δύναμη του Τιμίου Σταυρού είναι ακαταμάχητος. Επειδή επ' αυτού εσταυρώθη ο ακαταμάχητος εν ανθρωπίσας Θεός Λόγος. Έτσι ο Τίμιος Σταυρός γίνεται όργανο σωτηρίας του ανθρώπου και είναι το ορατόν σημείο, βλέπουμε το σχήμα του Σταυρού, είναι το ορατόν σημείο της Διαθήκης της Πίστεως. Της Διαθήκης της Πίστεως, όχι Διαθήκη Νόμου που πήρε από το Σινά ο Μωυσής. Εκεί έχουμε Διαθήκη Νόμου, εδώ έχουμε Διαθήκη Πίστεως, τη Διαθήκη που συνήψε ο Θεός με τον Νόε και τον Αβραάμ. Γι' αυτό είναι οι άνθρωποι τα πρόσωπα της πίστεως. Και τώρα ο Κύριος συνάπτει την Διαθήκη της πίστεως με τους μαθητάς του στο μυστικό δείπνο. Τούτο λέει το αίμα μου της καινούργιας Διαθήκης. Ποιο αίμα, Κύριε? Αυτό είναι κρασί μέσα στο ποτήρι που μας δίνεις. Τι είπαμε? Πιστεύεις ότι είναι το αίμα του Χριστού και ότι ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού? Αυτή είναι η Διαθήκη της πίστεως, όχι του νόμου, και είναι πολύ ανωτέρα της Διαθήκης του νόμου. Εξάλλου, όπως λέγει εκεί, δια τον Αβραάμ η Παλαιά Διαθήκη, και αυτό ισχύει δια κάθε πιστόν και κάθε δίκαιον, ότι ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Θα ζήσει εκ πίστεως. Το είπε ο Θεός. Τελείωσε. Τελείωσε. Το είπε ο Θεός. Τελείωσε. Έτσι θα ζήσω. Έπρεπε εγώ να πεθάνω επί του Σταυρού. Εγώ ο άνθρωπος να πεθάνω επί του Σταυρού. Αλλά πεθαίνει ο Χριστός για μένα. Και σώζομαι αν τον κάνω αντιπρόσωπό μου έναντι του Θεού, πιστεύοντας ότι είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Ακόμη, ο Τίμιος Σταυρός είναι το περιεχόμενο της φιλοσοφίας της ζωής που ελάχιστοι από τους χριστιανούς μας κατανοούν. Ότι ο Σταυρός είναι το περιεχόμενο της φιλοσοφίας της ζωής. Ελάχιστοι, πολύ λίγοι χριστιανοί το ξέρουν αυτό και το καταλαβαίνουν, θα το δούμε στη συνέχεια. Οδύρεται ο Παύλος όταν γράφει για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Προσέξτε εδώ τι λέει ο Απόστολος Παύλος για να κατανοήσουμε γιατί είναι το περιεχόμενο της φιλοσοφίας της ζωής ο Τίμιος Σταυρός. Γράφει στους Φιλιππισίους για κάποιους και λέει μάλιστα: γράφω κλαίγοντας, και τότε που σας έλεγα έκλαιγα και τώρα που γράφω κλαίω, λέει ο Παύλος. Ον το τέλος απώλεια, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, δηλαδή η αιωνία κόλασης. Ον ο Θεός η κοιλία, τον οποίον Θεός είναι η κοιλία, δηλαδή οι επιθυμίες.
και η δόξα εν τη εσχήνει αυτών, για πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται αισθάνονται δόξα. Όπως σήμερα οι άνθρωποι σου λέει, έχω τη φιλενάδα μου, έχω το φίλο μου, πορνεύω, λοιπόν τι θέλεις, και το έχει κάφημα. Είδατε, και η δόξα εν τη εσχήνει αυτών, η δόξα τους αυτά που έπρεπε να ντρέπονται, ή τα επίγεια φρονούντες, αυτοί οι οποίοι φρονούν τα επίγεια, τα γήινα πράγματα, επίγεια. Τι είπε στο, για το φίδιο Θεός εις τον παράδεισον ο διάβολος? Σ' όλη σου τη ζωή θα σέρνεσαι και θα τρως χώμα, που σημαίνει και εσείς οι άνθρωποι ακολουθείτε τον διάβολον που τρώει ύλη. Τρώω εντός εισαγωγικών, δηλαδή ζω μέσα εις την ύλη, στο υλικό φρόνημα, εις το κοσμικό φρόνημα. Και αμέσως αντιπαραθέτει ο Απόστολος, ημών γαρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, διότι το δικό μας πολίτευμα, ημών των χριστιανών, είναι στον ουρανό. Καταλαβαίνετε, το κοσμικό φρόνημα, το φρόνημα της σαρκός, είναι ο εχθρός του Σταυρού του Χριστού, και είναι, που είναι ο Σταυρός το σύμβολο της θυσίας, της αγάπης του Θεού και της νεκρόσεως των παθών. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ζωής του Σταυρού, ως περιεχόμενο του Σταυρού. Αυτό που δεν το καταλαβαίνουν οι χριστιανοί μας. Η νέκρωση των παθών. Κάποτε έκανα μια ομιλία, κάπου ήταν ένας δόκιμος ανδιπολογαγός, και είχα πει μια ευχή ανάλυση, είναι τα σαρκικά επειδή μια πάσας καταπατήσαντες, είναι μια προσευχή αυτή προκειμένου να κάνουμε μια ομιλία, όλες τις σαρκικές επιθυμίες καταπατήσαντες. Ρώτησαν, έχουν κάποια απορία, λέει αυτός, γιατί να καταπατήσουμε τις σαρκικές επιθυμίες? Δεν καταλάβαινε τίποτα, δεν καταλάβαινε τίποτα. Του ήταν ξένο το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, που είναι η νέκρωση των παθών. Διότι ο Χριστός πέθανε εκεί και είναι εικόνα της νεκρώσεως των παθών. Γι' αυτό η ζωή του πιστού είναι σταυρική. Αλλά σε έναν κόσμο που αναζητάται η εκπλήρωση κάθε επιθυμίας και επικρατεί ο ειδονισμός, πώς μπορούμε, αλήθεια, πώς μπορούμε να κατανοήσουμε το περιεχόμενο του Σταυρού, δηλαδή του χριστιανισμού? Νομίζουμε ότι είναι αγάπη ο χριστιανισμός. Λάθος, Μυριάκης, λάθος. Δεν είναι αγάπη ο χριστιανισμός, είναι και αγάπη. Ακόμη με τον Τίμιον Σταυρών εκδιώκονται οι δαίμονες, οι οποίοι ενικήθησαν από τον κρεμασθέντα επί του Σταυρού. Αν ο Τίμιος Σταυρός, αγαπητοί μου, είναι ό,τι είπαμε, τίθεται το ερώτημα, πώς μπορούμε να οικειωθούμε όλα τα αγαθά του γνωρίσματα? Και η οικείωση είναι, πρώτον, εάν πιστεύουμε στον σταυροθέντα επ' αυτού ότι είναι ο ενανθρωπίσας Θεός λόγος. Πιστεύεις, βάζεις το σταυρό, βάζεις το σταυρό στο αυτοκίνητό σου. Πιστεύεις όμως ποιος ήταν αυτός επί του σταυρού? Και να σε ρωτήσω, θα μου πεις, κάποιος σοφός, κάποιος σπουδαίος άνθρωπος. Δεν πιστεύεις. Εάν πιστεύεις, τότε οικειούσε το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Δεύτερον, αν το σύμβολο του Σταυρού υπάρχει παντού, 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 από τους τρούλους των εκκλησιών μέχρι την μήτρα του βασιλέως του Βυζαντίου, μέχρι ο Σταυρός που κρέμεται στο στήθος μας, μέχρι παντού. Ακόμη τρίτον, αν ζούμε τη σταυρική ζωή, δηλαδή την έκρωση των παθών, έτσι μόνο μπορούμε να οικειωθούμε το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Ως προς το σύμβολο, γράφει ο Αγίος Κύριλλος Ιεροσολύμων σε μια του κατήχηση, επιμετώπου
μεταπαρησίας, δακτύλης, εισφραγής και επιπάντων ο σταυρός γυρέστο. Να κάνεις τον σταυρό σου με τα τρία δάκτυλα. Επί άρτων βιβροσκομένων όταν τρως και επί ποτηρίων πεινωμένων όταν πίνεις. Εν εισόδης, εν εξόδης όταν μπαίνεις και όταν βγαίνεις στο σπίτι σου. Πρώτου ύπνου πριν κοιμηθείς, κοιταζομένης και διενισταμένης. Πέφτεις στο κρεβάτι, σηκώνεσαι από το κρεβάτι, αμέσως τον Τίμιο Σταυρό θα κάνεις. Το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Οδεύουσι και ηρεμούσι, είτε περπατάς, είτε είσαι στο σπίτι σου και κάθεσαι στην καρέκλα. Μέγα το φυλακτήριον, λέει ο Άγιος Κύριλλος, σημείων πιστών και φόβος δαιμόνων. Πάντοτε λοιπόν αφορούμε, αγαπητοί μου, τον Τίμιο Σταυρό όλοι. Όχι να βάζουμε κάτι ζώδια, κάτι καρδιούλες, κάτι μπλε χάντρες που είναι, θα λέγαμε, αλέξ του κακού, αλέξ που θα πει απομακρύνω, αλεξίκακες του κακού, χαντρούλες μπλε, τίποτα, τον Τίμιο Σταυρό και μόνο τον Τίμιο Σταυρό. Παντού να κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Είδατε τι λέει, μεταπαρησίας επί του σώματός μας και επί των πραγμάτων και σε κάθε τι. Όλα να τα σταυρώνουμε. Εμείς οι Ορθόδοξοι, αγαπητοί, όταν κάνουμε το σημείο του Σταυρού, ενώνουμε τα τρία δάχτυλα του δεξιού μας χεριού. Αυτό. Και εδώ βλέπετε τι σημαίνει αυτό. Προσέξτε. Σημαίνει ότι εδώ αποδεχόμεθα δύο πελώρια θεμελιώδη, τα πρώτα θα λέγαμε, δόγματα της πίστεώς μας. Πρώτα το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Θεμελιώδες. Κάνοντας λοιπόν αυτά, και εφόσον τα τρία δάχτυλα ενούνται, εδώ ενούνται και είναι και ίσα, σημαίνει δέχομαι ένα Θεό, τρία πρόσωπα, και τα τρία πρόσωπα είναι ίσα. Έτσι εκφράζω την πίστη μου εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Το δεύτερον, κάνω μετά το σημείο του Σταυρού. Τι σημαίνει αυτό? Πιστεύω εις το δεύτερον μεγάλο δόγμα της λεγόμενης Θείας Οικονομίας, δηλαδή της ενανθρωπίσεως. Διότι παραδέχομαι το Σταυρό επειδή ενυθρώπησε ο Υιός του Θεού και σταυρώθη επί του Σταυρού. Αυτά τα δύο μεγάλα δόγματα τα ομολογώ και τα αποδέχομαι και τα φωνάζω, τα κράζω όταν κάνω μεταπαρησίας το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Ακόμη, όταν κάνω το σταυρό μου κάπου στην Απανατολή, ξέρω πως στο Βόρειο Πόλο, στον Νότιο Πόλο, δω κάποιον και κάνει το σταυρό του έτσι, τι θα πω? Αυτός είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Είναι Χριστιανός και είναι και Ορθόδοξος. Εκφράζει λοιπόν ότι είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Ότι αποδέχομαι τη σταυρική ζωή. Την έκρωση των παθών αποδέχομαι. Αγαπητοί, το σημείο του Τιμίου Σταυρού είναι η επιτομή του χριστιανισμού. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται με πλήρη συνείδηση και επίγνωση. Να γίνεται σωστά, με το κανονικό του σχήμα, σωστά. Κάντε το σταυρό σας μπροστά στον καθρέπτη και ελέξατε πώς κάνουμε το σταυρό μας. Και όχι βιαστικά και επιπόλαια. Πάντοτε νοερός να ατενίζομαι επί του Σταυρού, τον σταυροθέντα Κυριών μας Ιησού Χριστόν. Και τότε για μας ο Τίμιος Σταυρός θα είναι το αίτη των όπλων, η επιτομή της πίστεώς μας, η φιλοσοφία της ζωής μας, ο δρόμος ο αλάθητος προς τον ουρανόν, η χαρά μας. Γιατί? Διότι όταν το σημείο του Υιού του Ανθρώπου θα προηγείται της Δευτέρας του Παρουσίας επί του ουρανού και θα μας αναγγέλει ότι η ιστορία τελείωσε, τελειώνει και οι περιπέτειές της και αρχίζει η καινούργια ζωή της Βασιλείας του Θεού, μπορούμε να μην έχουμε χαρά? Τι περιμένουμε τόσα χρόνια? Ο Τίμιος Σταυρός θα είναι για μας τα πάντα. Γιατί τα πάντα είναι εκείνος που σταυρώθηκε, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Σε Αυτόν όλη η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Αμήν.